Έτσι, και δήμαρχος... σπέβδουν εκεί εκατοντάδε στρατιώτε από ό,τι μαθαίνουμε. Ο Δήμαρχο λοιπόν τη Μινεάπολη έχει κηρύξει την πόλη σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη, καθώ όπω βλέπετε η ένταση έχει κορυφωθεί. Έχει παραδοθεί στι φλόγε το τρίτο τοπικό αστυνομικό τμήμα και οι πυροσβεστικέ δυνάμει βρίσκονται στο σημείο προσπαθώντα να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Α, έχει ενεργοποιηθεί η εθνική φρουρά ώστε να συνδράμει στι προσπάθειε. Των... Σε ευχαριστώ τώρα των τοπικών αρχών ώστε να Υπό έλεγχο την κατάσταση. Πάνω από 500 στρατιώτε είναι καθοδόν προ τη Μινεάπολη και το Σεντ Πολ, όπου είναι οι δύο πόλει στη Μινεσότα όπου αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τεράστιο θέμα με οργισμένε διαδηλώσει, αλλά και για τι γύρω περιοχέ. Ακόμη δεν έχει υπάρξει δίωξη για του αστυνομικού οι οποίοι απολύθηκαν μένα από το σώμα. Ωστόσο, όπω βλέπουμε και σε άλλε πόλει, στο Κεντάκι, στο Κολοράντο, στο Οχάιο, γίνονται διαδηλώσει και τα νομίζω... και Σώδια, Νομίζω ότι θα έχουμε τραγικέ εξέλιξει εκεί. Για οτιδήποτε νεότερο, Δήμητρα, ευχαριστούμε Θα μα ενημερώσει. Καλή... Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τη Δήμητρα την Μαγιαβού. Πάμε ξανά στη σύνδεσή μα να δούμε.